Η γραφή της Αναγνωστάκη συνδυάζει το προσωπικό με το συλλογικό. Είναι ένα πεδίο που συναντιέται το προσωπικό βίωμα με το συλλογικό βίωμα. Έχει καταφέρει με ένα πάρα πολύ σύγχρονο τρόπο να μιλήσει για το συλλογικό τραύμα και για την ιστορία και την εγγραφή της ιστορίας στην προσωπική ιστορία του καθενός μας. Έχει μια πάρα πολύ σημαντική διαδρομή και όσον αφορά το συγγραφικό της έργο και όσον αφορά την παραστασιακή της διαδρομή και προσφέρει ένα πάρα πολύ πλούσιο υλικό για να γίνει ένα σημαντικό αφιέρωμα. Ένα είδος μήτρας του αφιερώματος αυτού είναι για μας η αναδρομική έκθεση, σκηνική εγκατάσταση, όπως την ορίζουμε, που αφιερώνουμε στην Λούλα Αναγνωστάκη. 12 έργα, 12 δωμάτια. Η έκθεση ονομάζεται Δωμάτια Μνήμης. Κάθε δωμάτιο αντιστοιχεί σε ένα έργο. Κάθε επισκέπτης αποκτά μια προσωπική επαφή με το έργο της, μπαίνοντας μέσα σε κάθε δωμάτιο, το οποίο έχει ένα σύνολο αναφορών που έχουμε επιλέξει και που σχετίζονται κάθε φορά με το έργο. Δηλαδή, κάθε δωμάτιο περιέχει, αν θέλετε, από φωτογραφίες, από ηχητικά αποσπάσματα, από κάθε τύπου ίχνη, έπιπλα, σκηνικά αντικείμενα, που προέρχονται και θυμίζουν το περιβάλλον και την ατμόσφαιρα του κάθε έργου. Και καλείται ο κάθε επισκέπτης να μπει μέσα και να συνδεθεί με το δικό του τρόπο, είτε μέσω της όψης, είτε μέσω των φωτογραφιών, που είναι φωτογραφίες από το προσωπικό αρχείο της Λούλας Αναγνωστάκη, που μας παραχώρησε πολύ ευγενικά ο γιος της, ο Θανάσης Χειμωνάς, είτε φωτογραφίες από το ιστορικό background της εποχής, φωτογραφίες από τον εμφύλιο, φωτογραφίες από τη δικτατορία, φωτογραφίες από τη μεταπολίτευση. Όλες δηλαδή αυτές οι περίοδοι που συνοδεύουν τα έργα της, κατά κάποιο τρόπο μπαίνουν και διεισδύουν μέσα στα δωμάτια, όπως διεισδύει η ιστορία μέσα στον προσωπικό ψυχικό κόσμο του καθενός. Κάθε δωμάτιο λοιπόν είναι ο ψυχικός και σκηνικός κόσμος του κάθε έργου.